Ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της συνοικίας του Ιπποκράτη φαίνεται να ικανοποιείται και να αποκτούν επιτέλους πλατεία. Επρόκειτο για μία από τις δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής, αλλά πάντοτε η υλοποίηση του έργου έβρισκε εμπόδιο στην ανέβρεση οικοπαίδου. Τώρα τα μηνύματα φαίνεται να είναι αισιόδοξα. Η συνοικία του Ιπποκράτη έχει χρόνιο αίτημα και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Λείπει πλατεία εκεί. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 14 που θυμάμαι είμαστε στη Δημοτική Αρχή και πριν όμως υπήρχε το θέμα, γίνεται μια προσπάθεια να πάρουμε χώρους από κάποια ιδιωτικά που τέλος πάντων υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι δεσμευμένα και πρέπει να αποδεσμευτούν κτλ. Τα πολιοδομικά θέματα, από ό,τι ξέρετε, κρατάνε χρόνια. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο τέλος. Η συνοικία του Ιπποκράτη είναι μια αρκετά μεγάλη και πυκνοκατοικημένη συνοικία της Λάρισας. Η έλλειψη πλατείας ήταν μεγάλο πρόβλημα για τους κατοίκους κάθε ηλικίας. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιώργος Σούλτης τονίζει ότι όταν λυθούν και οι τελευταίες εκκρεμότητες για την ανέβρεση του οικοπαίδου, τότε η κατασκευή της πλατείας μπορεί να γίνει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής. Εάν αύριο πούνε ότι έχει τελειώσει το θέμα το πολιοδομικό, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε γρήγορα μια μελέτη, απλά να προσαρμόσουμε τη μελέτη που έχουμε στο χώρο που θα μας δώσουν. Είναι εύκολο έργο η πλατεία, σε ένα χρόνο θα έχουμε πλατεία. Αν αύριο δηλαδή λήξει το θέμα, σε ένα χρόνο θα έχουμε πλατεία εκεί.